Σε αναδίπλωση ανάγκασε τους εμπνευστές της προκλητικής εκδήλωσης του Συνδέσμου Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη ο πάνδημος ξεσηκωμός των κριτικών. Ποτέ η Κρήτη δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια νέα βαρβαρότητα, γιατί είναι προσβολή για όλους αυτούς τους νεκρούς που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Ποτέ, νομίζω, κανείς κριτικός δεν θα δεχτεί μια τέτοια προσβολή. Είναι τελείως απαράδεκτο. Θα μάθουν την αλήθεια και θα ντρέπονται. Η προκλητική αφίσα με τις διθυραμβικές αναφορές και τα σύμβολα του Τρίτου Ράιχ διεγράφει από τα κοινωνικά δίκτυα. Η εκδήλωση αφαιρέθηκε από το καλεντάρι στο site του Συνδέσμου και ο πρόεδρος της οργάνωσης, Τζούλιο Φέστα, εξέδωσε ανακοίνωση επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, φτάνοντας να αναφέρει ωστόσο πως σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τιμήσει τη γενναιότητα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Ήταν ευθεία προσβολή και μόνο η ανακοίνωση αυτής της εκδήλωσης θέμα των γονιών και των παππούδων μας και στο δημοκρατικό φρόνημα του λαού της Κρήτης. Ήταν κατάπτυστο, για να μην πούμε πολλά λόγια και να μην το κουράζουμε. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα θέμα και μόνο η λέξη εκδήλωση και τιμή δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο οι κύριοι αυτοί ανακοίνωσαν. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εκδήλωση, κάτοικοι και φορείς της Κρήτης ξεσηκώθηκαν και επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, έφεραν το θέμα στην κεντρική διοίκηση αναζητώντας τα πώς και τα γιατί δόθηκε, αν δόθηκε και από ποιους δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση που περιέλαμβανε πτώση με αλεξίπτωτο στο αεροδρόμιο του Μάλεμε. Ντροπή και να το συζητάμε αυτό το θέμα. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, ότι δεν έχει ανάμειξη ούτε η κεντρική διοίκηση. Απάντηση από το Υπουργείο, είτε το εξωτερικό είτε το Εθνικής Άμυνας, με ποιο θράσος και με ποια άδεια, ελπίζω να μην δόθηκε τίποτα, αυτοί οι τύποι θα έκαναν και πτώσεις αλεξιπτώτων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε. Και εκκρεμεί μια απάντηση από εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι είναι δικιά τους πρωτοβουλία και όχι με κάποιο τύπου αδειοδότηση. Η υπόθεση αυτή, που δεν είναι η μόνη τα τελευταία χρόνια, εντάσσεται όπως φαίνεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξίσωσης θυτών και θυμάτων με απότερο στόχο την παραχάραξη της ιστορίας. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση φαίνεται τροφοδότης μισθοφορικών σωμάτων. Για παράδειγμα, για πολιτικούς λόγους μετακινεί την έδρα της τώρα, έτσι, τώρα τον Ιανουάριο, έτσι, τη μετακίνησε στην Ουκρανία. Τυχαίο. Τυχαίο. Και αμέσως μετά στην Ουκρανία βγαίνει εκείνο το διάταγμα, την ίδια περίπου εποχή, το περίφημο διάταγμα, ότι η Ουκρανία θα απελευθερώσει την Κρυμαία με κάθε τρόπο, που στην ουσία αποτελεί μια κήρυξη πολέμου. Εντάξει, όχι θερμού ακόμα, αλλά είναι νομικά είναι μια κήρυξη πολέμου. Ότι θα απελευθερώσω μια περιοχή με κάθε τρόπο. Με ενός πολέμου που δεν θα είναι απλώς ούτε για μας, για όλη την ευρύτερη περιοχή. Θα είναι, ναι. Που συνδέεται ήδη με πολλές κινήσεις που γίνονται στη χώρα μας, με αυτό με τις βάσεις, με την Αλεξανδρούπολη κλπ. Όλα αυτά προς τα εκεί προσανατολίζονται.